Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Καταρχήν να καταθέσω τις νομοτεχνικές βελτιώσεις. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συνεδρίαση για την παιδεία γίνεται μέσα στο πολιτικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί με το ζήτημα της αξιολόγησης. Και είναι προφανές ότι η κυβέρνηση δίνει τη μάχη, καθόλου σαφές ότι υπάρχει ένα κόκκινο νήμα. Δεν πρόκειται να υπογράψει τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από όσα συμφωνήθηκαν τον Αύγουστο. Αλλά θα ήθελα να πω ότι αυτή η αντιπαράθεση που έχει δημιουργηθεί γύρω από το ζήτημα της αξιολόγησης δεν είναι σωστό να συμπαρασύρει και να δημιουργήσει μια ένταση ανάμεσα στα πολιτικά κόμματα για το θέμα της παιδείας. Διότι το θέμα της εκπαίδευσης, που είναι λογικό να αντιμετωπίζεται από διαφορετικές αφετηρίες από τις διάφορες πολιτικές πτέρυγες, πρέπει ταυτοχρόνως να αντιμετωπίζεται με την επιδίωξη να βρεθεί και ένας κοινός τόπος, ένα κοινό καλό για ολόκληρη την κοινωνία. Και οι επιλογές που κάνουμε, βήμα-βήμα, η δημοκρατική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που προωθούμε, ακριβώς σε αυτό αποσκοπεί. Στο να υπάρξει μια αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου, να υπάρξει μια αποκατάσταση του δικαιώματος των παιδιών και των οικογενειών στη μόρφωση. Και πρέπει να πω ότι ήχησε κάπως παράξενα η άποψη που διατύπωσε από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος αποκάλεσε τους μαθητές πελάτες των σχολείων και έδωσε την εντύπωση στην ομιλία του ότι θα εισαγάγει κριτήρια αγοράς, ίσως και δίδακτρα από ό,τι καταλάβαμε, στα σχολεία. Είναι προφανές ότι όταν ο κύριος Μητσοτάκης αποκαλεί μαθητές στα σχολεία, τους μαθητές στα σχολεία ως πελάτες, καταλαβαίνετε όλοι ότι εδώ έχει αφηνιάσει η νεοφιλελεύθερη αντίληψη για την εκπαίδευση. Όλα εμπόριο και οι μαθητές, οι μικροί μαθητές, καταναλωτές, όχι δικαίωμα. Εμπόριο λοιπόν η μόρφωση. Τόσες μέρες πρώτα έχει επισημανθεί, ο κ. Μητσοτάκης δεν διόρθωσε και σήμερα βγήκε και έκανε μια δήλωση παραπλανητική ότι καταργούμε δήθεν το ολοήμερο σχολείο. Δεν είπε κουβέντα για τη φράση του «μαθητές, πελάτες στα σχολεία». Ο λαός όμως γνωρίζει, καταλαβαίνει. Αναφέρθηκα νωρίτερα στα βήματα που κάνουμε σιγά σιγά μέσα στις δυσκολίες της δημοσιονομικής πραγματικότητας που γνωρίζουμε για την αποκατάσταση της δημόσιας εκπαίδευσης, για την αλλαγή της. Θέλουμε ένα σχολείο ποιότητας και ισότητας, ένα σχολείο συνεργασίας και όχι άκρατου ανταγωνισμού. Το ξαναλέω, ποιότητας και ισότητας, σχολείο συνεργασίας και όχι άκρατου ανταγωνισμού. Ένα σχολείο που τα αντιμετωπίζουμε όχι επιφανειακά και ευκαιριακά, αλλά από τα κάτω. Η 14χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση αρχής γενομένης από την ενίσχυση της δίχρονης προσχολικής είναι στις προτεραιότητές μας. Αναμορφώνουμε τα σχολικά προγράμματα. Ανοίγουμε τα νηπιαγωγεία στα παιδιά, στα προνήπια, τα οποία εδώ και πολλά χρόνια περιμένουν μια ρύθμιση. Ιδρύουμε το ενιαίου τύπου ολοήμερο δημοτικό σχολείο, το οποίο διαμορφώνει όρους ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών για τα παιδιά σε ολόκληρη τη χώρα. Μειώνουμε τις εξετάσεις προς όφελος του χρόνου μάθησης. Προωθούμε την περιγραφική αξιολόγηση. Διαμορφώνουμε όρους για την μείωση, για τον περιορισμό της ύλης, για να γίνει πιο ραφιά η τσάντα του μαθητή. Δημιουργούμε συνθήκες αναβάθμισης του γυμνάσιου και του λύκειου, το οποίο λύκειο σήμερα έχει περιπέσει δυστυχώς στην κατάσταση του προθαλάμου για τα πανεπιστήμια και όχι ένα σχολείο με αυτόνομο μορφωτικό ρόλο. Ανασυγκροτούμε την τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση, ώστε τα ΕΠΑΛ να μην αντιμετωπίζονται ως σχολεία για παιδιά ενός κατώτερου θεού. Προχωρούμε στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, μια αναγκαία διεργασία που τόσο καιρό έχει ξεχαστεί. Όχι με ευθύνη βεβαίως των εκπαιδευτικών. Για την ειδική αγωγή,
μετά από πολλά χρόνια αρχίζουμε να ιδρύουμε νέα τμήματα ένταξης στην αντίληψη της συμπεριληπτικής διδασκαλίας. Ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει σήμερα σε όλον τον κόσμο το αναπτυγμένο, στην Ευρώπη, στην Αμερική και αλλού. Επαναλαμβάνω, μετά από πολλά χρόνια ιδρύουμε νέα τμήματα ένταξης. Και επίσης, δείξαμε φέτος με τις μαζικές προσλήψεις αναπληρωτών, ειδικά στην ειδική αγωγή, το έμπρακτο ενδιαφέρον μας για ένα χώρο που είχε αφαιθεί έτσι, με, όπως ξέρετε, παρά τις εξαγγελίες και τα μεγάλα λόγια από τις άλλες κυβερνήσεις. Προχωρούμε στη δημιουργία του ενιαίου χώρου ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας. Το νομοσχέδιο που συζητούμε σήμερα δεν αφορά το σύνολο της έρευνας, αφορά τα ερευνητικά κέντρα. Θα έρθει και το νομοσχέδιο για την έρευνα. Αναπτύσσουμε το ψηφιακό σχολείο με προγράμματα εμπλουτισμού των σχολείων με σύγχρονα εργαστήρια πληροφορικής χαμηλότερου κόστους. Τέρμα το πάρτι που ήταν γνωστό για οικογένειες κιόλας πολιτικών. Τέρμα το πάρτι με τις ψηφιακές προμήθειες. Αναδιοργανώνουμε την ενισχυτική διδασκαλία και αναβαθμίζουμε τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας. Καθιστούμε πραγματικότητα το πιστοποιητικό, το κρατικό πιστοποιητικό ξενόγλωσσης εκπαίδευσης, έτσι ώστε το ελληνικό δημόσιο σχολείο να δίνει τίτλους σπουδών για ξένες γλώσσες και για πληροφορική και να μην τρέχουν οι οικογένειες να ξοδεύονται δεξιά και αριστερά για να πάρουν τίτλους αξιόπιστους. Θα μπορούσαμε κι άλλο να πούμε, αλλά η μεταρρύθμιση στην εκπαίδευση είναι πρωτίστως η ενίσχυση της δημοκρατίας. Όχι μόνο με την έννοια ότι πρέπει να προάγει την ισότητα ανάμεσα στα παιδιά, αλλά και με την έννοια ότι πρέπει ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές να νιώθουν ένα κλίμα ελευθερίας. Και αυτό που συνέβη με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στην εκπαίδευση το λένε όλοι αν μιλήσετε οι εκπαιδευτικοί όπου και αν ανήκουν, αν μιλήσουν ειλικρινά, είναι ότι υπάρχει ένα κλίμα ελευθερίας, ένας αέρας ελευθερίας από πέρσι τον Ιούνιο, όταν πέρασε στο παρελθόν η εκδικητική και τιμωρητική αξιολόγηση, όταν οι καθηγητές αισθάνθηκαν ότι μπορούν να διδάξουν με το ανάστημά τους όρθιο και όχι φοβισμένοι. Σήμερα, με το νομοσχέδιο, καταργούμε και μία διάταξη των μαθητοδικείων. Είναι η ιστορία της ποινικοποίησης των μαθητικών καταλήψεων. Ακούσαμε μερικούς οι οποίοι είναι έτοιμοι να υποκαταστήσουν το επιχείρημα με τη βίτσα. Είναι η αυταρχική αντίληψη της εκπαίδευσης. Πριν προτρέξουν όμως οι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, θέλω να τους πω ότι η κυρία Άννα Ψαούδα Μπενάκη, πρώην πρόεδρος της Βουλής, τότε όταν συζητιόταν το θέμα, σε ομιλία της τόνισε ότι είναι λάθος η ποινικοποίηση των μαθητικών κινητοποιήσεων. Είπε ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι παιδαγωγικοί για να λειτουργήσει το σχολείο, να λύσει αντιθέσεις. Δεν πρέπει να παρεμβαίνει όμως η δικαιοσύνη και η αστυνομία μέσα στο σχολείο. Και επαναλαμβάνω, εμείς επαναφέρουμε τη δημοκρατία στο σχολείο και σε αυτό το επίπεδο. Αντιμετωπίζουμε λοιπόν τη μόρφωση ως κοινωνικό δικαίωμα και την εκπαίδευση ως μια δημοκρατική διαδικασία και το σχολείο ως σχολείο ισότητας και ποιότητας. Αυτές τις μέρες και μάλιστα με τη δήλωση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Μητσοτάκη, έχει αρχίσει μια ιστορία παραπλάνησης. Λένε ότι εμείς ως κυβέρνηση θέλουμε να καταργήσουμε το ολοήμερο σχολείο. Είναι ψέμα, έχει κοντά πόδια, θα φανεί το Σεπτέμβριο αν υποτεθεί ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Έχουμε πολιτική ευθύνη και σας λέμε, όχι μόνο δεν καταργούμε το ολοήμερο σχολείο, αλλά το αναβαθμίζουμε και το επεκτείνουμε σε όλη την Ελλάδα μέσα από την ίδρυση του ενιαίου τύπου ολοήμερου δημοτικού σχολείου. Μέχρι σήμερα λειτουργούν δύο ή κατά περίπτωση τρεις τύποι δημοτικού σχολείου. Δηλαδή υπάρχουν πολλές κατηγορίες μαθητών. Τώρα διασφαλίζεται η ισότητα. Συγκεκριμένα, λειτουργούσαν τα 2/3 των δημοτικών σχολείων με τον τύπο του κλασικού δημοτικού σχολείου που τα μαθήματα τελείωναν στις 12 και 4 και είχαν περιοριστεί κατά βάση
στην κλασική διδασκαλία γλώσσας, μαθηματικών κλπ. Δεύτερον, το 1/3 των σχολείων λειτουργούσαν ως ΕΑΕΠ, ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Τα πρώτα τα ολοήμερα ήταν έργο του Μακαρίτη του Αρσένη. Τα δεύτερα ήταν έργο της κυρίας Διαμαντοπούλου. Να μην συγχαίουμε. Επρόκειτο λοιπόν αυτά τα ΕΑΕΠ για πολιτική, για πιλωτική, το τονίζω, πιλωτική εφαρμογή που σε μεγάλο βαθμό χρηματοδοτήθηκε από τα ΕΣΠΑ και δεν εντάχθηκε στον κρατικό προϋπολογισμό. Και τώρα ήρθε ο καιρός να αξιολογηθεί το πιλωτικό αυτό πρόγραμμα και να ληφθούν αποφάσεις όχι για το 1/3 των σχολείων, αλλά για όλα τα σχολεία. Το ξαναλέμε, για όλα τα σχολεία. Με τη ρύθμιση για το ενιαίου τύπου ολοήμερο δημοτικό σχολείο, να το τονίσω, ολοήμερο δημοτικό σχολείο, αξιοποιούμε τα θετικά του ΕΑΕΠ, γιατί είχε θετικά, και προσπαθούμε στο πρόγραμμα των σχολείων όλης της χώρας να εντάξουμε θετικά στοιχεία του ΕΑΕΠ ή και αρνητικά. Το ενιαίο λοιπόν σχολείο το οποίο καθιερώνουμε θα είναι εξάωρο κάθε μέρα. Δηλαδή θα σχολάνε οι μαθητές τα μαθήματά τους στη 1:15 το μεσημέρι. Μέχρι τώρα τα 2/3 των σχολείων σχολούσαν στις 12:15 και το 1/3 στις 2. Τώρα όλα τα σχολεία, το τονίζω όλα, θα τελειώνουν στη 1:15. Και θα επακολουθεί το ολοήμερο, το οποίο θα είναι τρίωρο και αναβαθμίζεται με ένα σύνολο διδακτικών αντικειμένων, πληροφορική, αγγλικά, αθλητισμό, εικαστικά, θεατρική αγωγή, μουσική, πολιτιστικούς ομίλους. Θα είναι μια ευκαιρία επίσης για να αποκτήσουν τα παιδιά ψυχοκινητικές και γνωστικές δεξιότητες όπως πρέπει σε αυτή την ηλικία. Συνεπώς, πρέπει να τονίσουμε ότι επεκτείνουμε και δεν περιορίζουμε τα καλά που υπάρχουν στο ΑΕΠ σε όλη την εκπαίδευση. Το 90% του ΑΕΠ επεκτείνεται σε ολόκληρη την Ελλάδα παρά τις δυσμενείς δημοσιονομικές συνθήκες. Και παρότι οι προηγούμενες κυβερνήσεις και κυρίως κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ είχαν εγκαταλείψει το ΑΕΠ στην τύχη των ΕΣΠΑ. Δεν το είχαν βάλει στην κρατική χρηματοδότηση. Εμείς κάνουμε αυτό το βήμα. Προτείνει κανείς να κάνουμε 100% και όχι 90%. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Να την κουβεντιάσουμε. Αλλά επαναλαμβάνω, είχε και αρνητικά στοιχεία. Πρώτα-πρώτα, το 7ωρο του ΕΑΕΠ από εκπαιδευτικής πλευράς έχει επικριθεί. Διότι το 7ωρο στην ουσία σήμαινε ότι παιδιά μικρής ηλικίας, πολύ μικρής ηλικίας, ήτανε για πολλές ώρες σε μη λειτουργικά κτίρια εγκλωβισμένα. Οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, το κίνημα των εκπαιδευτικών, είχε αντιδράσει σε αυτό το ΕΑΕΠ και ζητούσε να μην υπάρξει αυτή η επέκταση η χρονική. Άρα λοιπόν 6ωρο και όχι το αντεκπαιδευτικό 7ωρο. Δεύτερον, επεκτείνουμε όπως σας είπα σε όλα τα σχολεία τα μαθήματα και τις δράσεις που υπήρχαν μόνο στο ΑΕΠ. Εικαστικά, πληροφορική, μουσική, θέατρο, αγγλικά για την πρώτη τάξη περισσότερα και αύξηση των ώρων γυμναστικής στις 4 πρώτες τάξεις. Τρίτον, περιορίζουμε την υπερβολή και τον κατακαιρματισμό του σχολείου. Όσοι από εσάς έχετε μια εμπειρία παιδαγωγικής, θα γνωρίζετε ότι δεν πρέπει να εξασθενούμε τη σχέση των μικρών μαθητών με το δάσκαλο. Δεν θέλουμε να μεταφέρουμε στο δημοτικό σχολείο ένα τοπίο κατακαιρματισμού των γνωστικών αντικειμένων που μάλιστα διδάσκεται από μη επιμορφωμένους γι' αυτό διδασκάλους. Οι ειδικότητες παραμένουν και μπορούν να γίνουν λειτουργικές στο πλαίσιο του προγράμματος με μια αναμόρφωση. Όμως δεν πρέπει να οδηγηθούμε στη γυμνασιοποίηση του δημοτικού σχολείου. Η σχέση του μικρού μαθητή με το δάσκαλο και τη δασκάλα είναι πολύ ουσιαστική, είναι πρωταρχική, δεν πρέπει να υπάρξει διάχυση αυτής της σχέσης.
Οι ειδικότητες θα αφορούν, όπως ανέφερα και νωρίτερα, το σύνολο των σχολείων και όχι μόνο τα ΕΑΕΠ, αλλά θα χρειαστεί και πάλι μεγάλος αριθμός αναπληρωτών. Γιατί οι περισσότερες ειδικότητες είναι με αναπληρωτές. Και δασκάλων στον βαθμό που δεν συμπληρώνονται οι θέσεις. Πέμπτον, στα ολοήμερα σχολεία δεν θα υπάρχει μόνιμος δάσκαλος ολοήμερου σχολείου. Θα είναι με πρόγραμμα ο υπεύθυνος δάσκαλος του σχολείου. Αυτό δεν αφορά εξοικονόμηση. Είναι ξανά παιδαγωγική αντίληψη. Διότι η απομόνωση του δασκάλου στο ολοήμερο, δηλαδή εκτός διδακτικής πράξης, είναι αντιεπιστημονική και αντιπαιδαγωγική. Ο δάσκαλος θα υπάρχει και θα πηγαίνει στα παιδιά στο ολοήμερο. Επαναλαμβάνουμε πρόγραμμα. Όχι ένας όλες τις μέρες. Αυτή η ιστορία είναι λάθος επιστημονικά και παιδαγωγικά. Θα μπορούσα να αναφερθώ και σε άλλα ζητήματα. Θέλω να σας πω, θα είμαι σε θέση να σας πούμε τον ακριβή αριθμό των αναγκαίων προσλήψεων αναπληρωτών, μόλις τελειώσει η διαδικασία μεταθέσεων, αποσπάσεων κλπ. Στο τέλος του Ιουνίου, φαντάζομαι, που θα ξέρουμε τα κενά και τα πλεονάσματα. Και πιστεύουμε ότι τότε θα έχουμε δυνατότητα να κάνουμε και άλλες βελτιώσεις, σαν αυτές που ακούω στο δημόσιο διάλογο. Περαιτέρω βελτιώσεις. Το δεύτερο θέμα ήταν η νηπιαγωγία. Όπως ξέρετε, ήδη το 1985 ο νόμος ορίζει ότι τα νηπιαγωγεία θα πρέπει κατά περιοχές και σταδιακά να ικανοποιήσουν και την ανάγκη για την φίτηση των παιδιών της προνηπιακής ηλικίας. Εμείς θέλουμε από φέτος να ενισχύσουμε την τάση τα παιδιά προνηπιακής ηλικίας να πάνε στα νηπιαγωγεία. Διότι οι οικογένειες δεν έχουν λεφτά να πηγαίνουν σε παιδικούς σταθμούς. Αλλά και διότι είναι σωστό και αναγκαίο έστω να γίνουν κάποια βήματα στην ενίσχυση της δεύτερης προνηπιακής χρονιάς στα δημόσια νηπιαγωγεία. Ο νόμος, και όχι εμείς, εδώ και πολλά χρόνια, ορίζει ότι ο αριθμός των μαθητών σε κάθε τάξη νηπιαγωγείου είναι 25. Δεν καταλαβαίνω τη φασαρία που γίνεται. Και εμείς λέμε ότι το ελάχιστο θα είναι 14. 25 είναι ανώτατος. Και λέμε 14 εμείς. Και ήταν 7, θα μου πείτε, μέχρι τώρα. Ναι, αλλά ήταν διαιρέτης στην πράξη. Και όσοι έχουν περάσει από το Υπουργείο ή από εκπαιδευτικές ενώσεις ξέρουν, το 7 λειτουργούσε ως διαιρέτης. Και έτσι δημιουργούσαν πλασματικές εικόνες των νηπιαγωγείων. Εμείς θέλουμε λοιπόν να υπάρξει το 14 μίνιμουμ για να στελεχωθούν τα σχολιά, να υπάρξει στα σχολιά η δυνατότητα να φοιτούν και παιδιά των προνηπίων. Στις μικρές απομακρυσμένες περιοχές ή όπου δεν υπάρχουν δυνατότητες, έχουν προβλέψει μια ευρεία γκάμα νηπιαγωγείων να είναι 5. Ήταν 7 και το κατεβάσαμε στο 5 σε αυτές τις περιπτώσεις. Όμως, θέλω να σας πω, και αυτό έχει σημασία, ότι εμείς δεν πρόκειται να κλείσουμε κανένα νηπιαγωγείο. Το ξαναλέω. Για λόγους που δεν συμπληρώνουν το 14. Κανένα. Άλλα μπορεί να ανοίξουμε άμα χρειαστεί. Αλλά να κλείσουμε νηπιαγωγείο, ξεχάστε το. Σημειώστε το. Για λόγους που δεν θα έχουν 14 μαθητές μέσα. Περιπτώσεις νηπιαγωγείων που έχουν ένα μαθητή και γνωρίζουμε μία στη Θεσσαλία. Δεν καταλαβαίνω. Υπάρχει παιδαγωγική αντίληψη να έχεις νηπιαγωγείο με ένα παιδί? Το υποστηρίζει κανείς? Ρωτώ. Όλοι ξέρουμε ότι η βασική παιδαγωγική αντίληψη για τα νήπια είναι η ομαδοσυνεργατική. Δεν κάνουμε φροντιστήρια στα παιδιά. Ούτε τα βάζουμε να παρκάρουν εκεί. Αλλά ομάδες 5 μαθητών που αναλλάσσονται, γι' αυτό λέμε 14, να υπάρχει αυτή η δυνατότητα η παιδαγωγική, η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και απασχόληση, θα μπορούν να συμμετέχουν στον νηπιαγωγείο. Τεχνική εκπαίδευση. Έχουμε καταθέσει και μία μεγάλη διάταξη. Θα ήθελα να σας πω ότι η τεχνική εκπαίδευση για μας πρέπει να αποκτήσει κεντρικό ρόλο στο σχολικό σύστημα. Που σημαίνει πρώτον να είναι αναβαθμισμένα τα μαθήματά της, να μην αρχίζει εξειδίκευση από τα 15 και πρώιμη ταξική επιλογή από τα 15, να μπορεί να προχωράει και στο τρίτο έτος να γίνεται η εξειδίκευση. Άρα το πρώτο έτος των ΕΠΑΛ θα είναι μια γενική
μόρφωση προς τεχνική κατεύθυνση. Το δεύτερο θα είναι οι ενότητες και μετά θα έχουμε το θέμα της εξειδίκευσης. Και επιπλέον θα καθιερώνουμε από φέτος τέταρτο έτος μαθητείας που συνδέουμε τους τελειοφύτους των ΕΠΑΛ διαφόρων ειδικοτήτων με βιομηχανίες και άλλες επιχειρήσεις. Χωρίς μαύρη εργασία, με διασφαλισμένα δικαιώματα και με απολυτήριο από το οποίο θα εμφαίνεται ότι πήραν μέρος σε αυτή τη μαθητεία. Αυτή είναι η επιλογή μας. Όχι μοντέλο πρώιμης ταξικής επιλογής από τα 15 πάρει ειδίκευση και φύγε και χάσου. Όχι. Ολόπλευρη μόρφωση στο παιδί αυτό. Σφραγίδα της μαθητείας και όχι μαύρη εργασία. Και όσα παιδιά από τα τεχνικά λύκεια θέλουν να πάνε στα ΑΕΗ και τα ΤΕΗ να μπορούν να πηγαίνουν, να μην κλείνει ο δρόμος. Αυτή είναι η πρότασή μας και αυτή καταθέσαμε. Τελειώνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα θέμα το οποίο χαντινό μας είναι ο γόρδιος δεσμός σήμερα της εκπαίδευσης. Είναι το θέμα της δημόσιας επιχορήγησης και των διορισμών. Είναι προφανές ότι χωρίς διορισμούς, με την ανακύκλωση του συστήματος των αναπληρωτών, δεν μπορεί να λειτουργεί στο σχολείο. Λειτουργεί οριακά και λειτουργεί με τρόπο ο οποίος δεν τιμά συνολικά τη χώρα μας. Ως Υπουργείο Παιδείας έχουμε διατυπώσει συγκεκριμένη πρόταση για 20.000 διορισμούς μέχρι το 2018. Συγκεκριμένη. Ζητήθηκε και δίνω και σε εσάς. Η πρόταση αυτή έχει μπλοκαριστεί από την Τρόικα, διότι έχει να κάνει με την αξιολόγηση του προγράμματος. Σκοντάφτει το γενικό θέμα των διορισμών του δημοσίου. Πιστεύουμε ότι θα λυθεί κάποια στιγμή, συντόμως, και έτσι θα βρούμε τη διαδικασία να προχωρήσουμε σε αυτήν σταδιακά τους διορισμούς. Είναι προφανές ότι η εκπαίδευση κουβαλάει το σταυρό του μαρτυρίου που έχει να κάνει με τα μνημόνια, που έχει να κάνει με την κρίση, που έχει να κάνει με τη διάλυση και την κατασπατάληση 5 κοινοτικών πλαισίων από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Πλούτος μεγάλος εισέρευσε και στην εκπαίδευση, αλλά δυστυχώς λίγα πράγματα είδανε οι μαθητές και οι καθηγητές από αυτή την πλουσιοπάροχη επιχορήγηση. Αλλού πήγαν, στους χρυσοκάνθαρους, στις διάφορες προσλήψεις, στις διάφορες προμήθειες που γίνανε. Και βεβαίως και σε μια αντίληψη ομοιρίας των νέων παιδιών, γιατί οι αναπληρωτές είναι ένα σύστημα ομοιρίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουμε ως στόχο να προωθήσουμε ως κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ την σταδιακή αύξηση των δημοσίων επενδύσεων για την εκπαίδευση από το 2,8 που είναι σήμερα στο μέσο όρο των χωρών της Ευρωζώνης που είναι πάνω από 4%. Αν βάζαμε στο μεσοπρόθεσμα αυτό που βάλε ο κύριος Σαμάρας, θα έπρεπε να έχουμε φτάσει στο 1,9 σήμερα. Το θυμάστε ή όχι? Αν ίσχυε το μεσοπρόθεσμα του κυρίου Σαμαρά, θα είμαστε στο 1,9 σήμερα. Μην ξύνετε την κλίθα του Τσοπάνη, κύριε. Εντάξει, αφήστε το. Λοιπόν, εμείς στόχους βάζουμε. Και ο στόχος ο βασικός είναι η ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους, που σημαίνει δημόσια εκπαίδευση, υγεία και σύστημα. Κύριε Υπουργέ, έχετε και δευτερολογία. Τελειώνοντας. Έχετε και δευτερολογία. Τελειώνω αμέσως. Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι εμείς είμαστε μια κυβέρνηση η οποία εμπνέεται από το μεγάλο κίνημα του εκπαιδευτικού και κοινωνικού δημοτικισμού του προηγούμενου αιώνα στη χώρα μας. Από το Δελμούζο, από το Γλινό, από τον Τριανταφυλλίδη, από τον Κουντουρά, από τους Συμβριώτιδες, από τον Σωτηρίου, από τον Παπανούτσο, από όλους αυτούς, από τους Δημαράδες, από όλους αυτούς εμπνεόμαστε, από τη μεγάλη δημοκρατική προοδευτική παράδοση που έδωσε τη μάχη στη χώρα μας, ώστε το σχολείο να είναι σχολείο λαϊκό, δημοκρατικό, σχολείο ισότητας, σχολείο το οποίο να δίνει τη δυνατότητα σε όλα τα παιδιά να ανεβαίνουν και όχι να γίνονται παρανάλωμα μιας σκληρής ταξικής πάλης. Ευχαριστώ πολύ.